Λοιπόν, αυτά από το βίντεο, το ρεπορτάζ, θα σα πω ο Κυριάκος Σοβελόπουλος. Να καλησπέρισω τον Γιάννη Σκάλκο, ο οποίος είναι ο εκπρόσωπος της ελληνικής λύσης, εκπρόσωπος τύπου. Καλησπέρα, ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία. Να είστε καλά. Για πείτε μας, τι είναι αυτά τα σχέδια νόμου που πήγαν στο Κοινοβούλιο, που εμπλέκουν από ό,τι φαίνεται και τους δικούς μας στρατιώτες σε επιχειρήσεις του Αμερικανικού στρατού. Ακούσαμε τον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Για πείτε μας, κύριε Σκάλκο. Ο κύριος Μαυρίδης είπε ότι από την πίσω πόρτα είναι η συμμετοχή Ελλήνων αξιωματικών, υπαξιωματικών και άλλων ειδικοτήτων στο πλαίσιο του Αμερικανικού στρατού για χρησιμοποίησή τους σε αποστολές του Αμερικανικού στρατού στην Ευρώπη. Εγώ δεν σας λέω ότι είναι από την πίσω πόρτα. Είναι από την μπροστινή πόρτα και γι' αυτό ο Κυριάκος Βελόπουλος αναγκάστηκε να το επαναλάβει 3 και 4 φορές απευθυνόμενος στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, διότι το κείμενο της κύρωσης είναι ξεκάθαρο. Ζητάει στελέχη των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων να επιχειρήσουν στις αποστολές του Αμερικανικού στρατού σε ευρωπαϊκό έδαφος. Μισό λεπτό, γιατί εδώ πια έχουμε ξεφύγει. Όταν εκτός της στρατιωτικής συνεργασίας και συμφωνίας που έχει υπογράψει η πατρίδα μας, η Ελλάδα, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και έχουν παραχωρηθεί επιπλέον δομές, για παράδειγμα το αεροδρόμιο της Ελευσίνας, το οποίο δεν υπήρχε μέσα στη συμφωνία και έχει παραχωρηθεί για χρήση του Αμερικανικού στρατού. Όταν λοιπόν παραχωρούμε δομές που είναι εκτός της συμφωνίας που έχουμε υπογράψει στις Ηνωμένες Πολιτείες, φτάνουμε τώρα να μας φέρνει κρυφά σε μία απλή κύρωση ποιο την εμπλοκή μας, πού, κύριε Καρυπίδη, γιατί ο Αμερικανικός στρατός αυτή τη στιγμή, αν δρά σε μία εμπόλεμη ζώνη, γιατί αξιωματικοί του Αμερικανικού στρατού βρίσκονται σε ουκρανικό έδαφος. Δηλαδή αυτό που ζητάει ο κύριος Μακρόν και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες, όπως ο Τσέχος πρωθυπουργός, θα το κάνουμε πρώτη πράξη εμείς. Εμείς λέμε λοιπόν ότι ο ελληνικός στρατός, τα δικά μας τα παιδιά, είναι υπεύθυνα για την τήρηση και την άμυνα των ελληνικών συνόρων. Δεν έχουν καμία σχέση ή καμία αρμοδιότητα και κανένας δεν μπορεί να δώσει εντολή να πάνε σε ένα πόλεμο ο οποίος διεξάγεται οπουδήποτε στον κόσμο, πολλό δε μάλλον στη γειτονιά μας. Ο ελληνικός στρατός, ο οποίος έχει, προσέξτε, έχει χάσει πυρομαχικά, γιατί το κατέθεσε ο κύριος Βελόπουλος σήμερα όλη τη λίστα που δημοσίευσε η Καθημερινή. Όχι ότι αυτό που λέει ο Βελόπουλος το καταθέτουμε. Καταθέτουμε τη λίστα των οπλικών συστημάτων που δημοσιοποίησε η Καθημερινή. Ότι αυτά στάλθηκαν, τα όπλα, στην Ουκρανία. Μετά από τα όπλα και τον αφοπλισμό του ελληνικού στρατού, θα στείλουμε και τα στελέχη μας? Αν είναι δυνατόν. Είναι εύλογος ο προβληματισμός και η αντίδραση. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής τώρα. Λέμε ότι εξελίσσεται. Ο Αμερικανικός στρατός, τα στελέχη του Αμερικανικού στρατού, αν χρειαστεί η χώρα μας να συμμετάσχουν, θα συμμετάσχουν? Με την κύρωση αυτή τη συμφωνία. Ή θα είναι μονομερή ενέργεια? Να δοθεί άμεσα εντολή σε οποιοδήποτε επίπεδο, είτε επικουρικό, είτε επιχειρησιακό, ενώ στην πρώτη γραμμή του μετόπου, γιατί κανείς δεν ξέρει με βάση αυτή τη συμφωνία, την οποία βλέπουμε μόνο σε απλές γραμμές, τι πάθος έχει. Και γι' αυτό κατήγγειλε ελληνική λύση και ο Κυριάκος Βελόπουλος αυτή τη μεθόδευση, διότι άλλο τα ανατοϊκά πλαίσια, βλέπετε την αποστολή της φρεγάτας Ίδρα στο κόλπο του Άντεν, με ποιους όρους και προϋποθέσεις έγινε, και άλλο να στείλουμε τους δικούς μας αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και στελέχη των όπλων δυνάμεων να πολεμήσουν σε ένα πόλεμο το οποίο η Ελλάδα δεν έχει κανένα λόγο να λάβει μέρος. Έχει πάρει κυρώσεις, ναι. Έχει λάβει κυρώσεις. Τις έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά από τις κυρώσεις. Ήδη ο κύριος Μητσοτάκης από τον Ταβός αποκάλυψε ότι αντί να πληρώσουμε για την ενέργεια το 23 1 δις ευρώ, την πληρώσαμε 6 δις παραπάνω με αφορμή τις κυρώσεις. Δηλαδή χρειάζεται να πληρώσουμε και σε αίμα? Αυτό είναι ο φόρος και το τίμημα που πρέπει να πληρώσει η Ελλάδα απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία? Αυτό μας ζητούν οι Αμερικανοί. Σήμερα να πούμε ότι είχαμε και εμπλοκή. Το Ίδρα κατέρευσε drones, έτσι. Είχαμε και εμπλοκή σήμερα. Λοιπόν, για να δώσω το λόγο στους συναδέλφους, ξεκινάμε τον Κώστα Μαυρίδη. Έλα, Κώστα. Υπόθηκε, είναι εκτός ΝΑΤΟ. Δεν μιλάμε για την συμφωνία και την συμβατική υποχρέωση της χώρας να συμμετάσχει
μέσα στα πλαίσια της Νατοϊκής Συμμαχίας, αλλά μιλάμε για τον Αμερικανικό στρατό. Αυτό είναι κάτι εντελώς καινούριο. Και θέλω να ρωτήσω, κύριε Σκάρκο, ενδεχομένως μας βάζει σε μια πιο δυσχερή θέση απέναντι στη Ρωσία, γιατί κουβεντιάζουμε για τον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο. Ενδεχομένως πια είμαστε κι εμείς μέρος του πολέμου. Δεν είναι μόνο η Ρωσία, και αν γινόμαστε και μέρος ευρύτερα ενός προβλήματος, όπου έχει πρόβλημα η Αμερική και παρεμβαίνει. Προσέξτε το. Ναι, ναι, γιατί δεν αναφέρεται πού ακριβώς. Ναι, απλά λέει σε ευρωπαϊκό έδαφος. Συμμετοχή είναι τόσο αόριστο, όπου ο Αμερικανικός παραγόντας βεβαίως θα μπορεί να το χρησιμοποιήσει κατά το δοκούν. Ποιος μας εξασφαλίζει εμάς? Και ξέρετε, επειδή υπάρχει και μια παραφιλολογία κυβερνητική ότι να, επειδή οι Τούρκοι συμμετέχουν και πρωταγωνιστούν σε πάρα πολλές δράσεις νατοϊκές, σε δράσεις νατοϊκές, αλλά και σε δράσεις του τουρκικού στρατού, ο οποίος έχει πατήσει με την τουρκική πότα τη στρατιωτική και στη Βόρεια Συρία και στο Βόρειο Ιράκ και στη Λιβύη. Εμείς τι πάμε, να ανταγωνιστούμε την Τουρκία κάνοντας μονομερή, γιατί προσέξτε, δεν είναι σχέση, όπως και το υπογράμμισε ο Κυριάκος Βελόπουλος, δεν είναι σχέση ισοτιμίας. Δεν είναι ότι αν εμείς χρειαστούμε στρατιωτικά στελέχη αμερικανικά θα μας δοθούν. Είναι μονομερή. Αυτό σας ρώτησα πριν. Σας το ρώτησα πριν αυτό. Αν είναι μονομερή αυτή η σχέση. Μονομερή. Oh. Εντελώς μονομερή, κύριε Γαμπέδη. Δηλαδή ότι όποτε, οψέποτε η Αμερική θελήσει να λάβει στρατιωτικά τμήματα από την Ελλάδα, θα μπορεί να το κάνει. Μα είμαστε εντελώς παράφρονες. Ποιος θα το επιτρέψει αυτό? Και προσέξτε, γιατί εδώ αρχίζουν τα πράγματα και περιπλέκονται πολύ. Αυτό αλλάζει και το δόγμα. Αυτό αλλάζει και το δόγμα μας. Προσέξτε το λίγο. Πολύ σωστά. Εμείς έχουμε αποτρεπτικές δυνάμεις, δεν έχουμε επεκτατικές δυνάμεις. Αλίμονο. Πολύ σωστά. Και κοιτάξτε το γιατί περιπλέκεται, που το θέτετε πάρα πολύ σωστά. Μας υποχρεώνει η Αμερική να αγοράσουμε F-35. Τα F-35 είναι για άλλο πεδίο μάχης, το οποίο εμείς έχουμε αποφασίσει ότι θα βομβαρδίσουμε την Άγκυρα, θα φτάσουμε κοντά στη βάση του Ιντσιλίκ, θα έχουμε αποστολές στο Βόρειο Ιράκ από ελληνική πτέρυγα μάχης. Εμείς δεν χρειαζόμαστε τα F-35, γιατί πολλοί λιδώρησαν τον Κυριάκο Βελόπουλο όταν είπε μισό λεπτό να δούμε καταρχάς το F-35 γιατί το θέλουμε και τι οπλικά συστήματα θα φέρει. Όχι έτσι γενικά θα δώσουμε 8 δις σε ένα οπλικό σύστημα το οποίο η Ελλάδα ούτως ή άλλως δεν το χρειάζεται από τη στιγμή που έχει τα αναβαθμισμένα F-16 και τα πέμπτης γενιάς Ραφάλ. Άρα εδώ κάτι άλλο μεγαλύτερο σχηματίζεται, το οποίο μπορούμε να καταλάβουμε ότι τα F-35 τα χρειάζεται η Αμερική να υπάρχουν στην Ελλάδα στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, αλλά εδώ πια πάμε σε μια ευρύτερη εμπλοκή, όπου προσέξτε, εμείς πρωτοστατήσαμε απέναντι στη Μόσχα και στη Ρωσία για τον πράγματι άδικο πόλεμο απέναντι στην Ουκρανία. Έχουν χαθεί ζωές. Δεν το συζητάμε ότι είναι εισβολή και κατοχή της Ρωσίας στα ουκρανικά εδάφη. Ωστόσο, μέχρι πού θα φτάσει η δική μας η εμπλοκή? Καταλαβαίνετε ότι πια εδώ ξεφεύγει το πράγμα. Βαγγέλης Χριστόδουλος. Έλα, Βαγγέλη. Επειδή καταλαβαίνω ότι πλησιάζουμε στο τέλος της κουβέντας μας, να έρθω λίγο στις ευρωεκλογές. Παρουσιάζεται δημοσκοπικά μια συνεχή αύξηση. Μοιάζεται να έχετε μια δυναμική την ίδια στιγμή που και η κυβέρνηση και κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν πτωτική απορία ή δεν μπορούν η αντιπολίτευση να καρποθεί τη ζημιά της κυβέρνησης. Αν υπάρχει ένας στόχος, ένας πήξ πρέπει να ξεπεράσετε για τις ερχόμενες ευρωεκλογές. Ήταν μια εκτίμηση πριν απαντήσετε που την κάναμε από το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Ότι η ελληνική λύση έχει μια δυναμική εξέλιξη, παρακολουθώντας και τις πολιτικές εξέλιξεις. Συμπληρώνω το ερώτημα του Βαγγέλη που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ποιοι είναι οι χειρισμοί σας στο επόμενο διάστημα και συγκεκριμένα ο στόχος στις ευρωεκλογές ποιος είναι? Πριν πάω στους χειρισμούς, καταρχάς εμείς δεν σχολιάζουμε και δεν αναλύουμε ποτέ τις δημοσκοπήσεις. Τις δημοσκοπήσεις εκείνες οι οποίες και το Μάιο και τον Ιούνιο έδιναν ότι η ελληνική λύση θα μείνει εκτός της Βουλής, της Εθνικής Αντιπροσωπείας, με 2,3-2,2% και εκείνες δημοσκοπήσεις που έδιναν, για παράδειγμα, άλλα κόμματα, ότι θα μπουν με 4-5% και έμειναν εκτός. Άρα, οι χειρισμοί είναι αυτοί οι οποίοι κάνουμε από πέρσι, εννοώ από την προεκλογική περίοδο. Οι ίδιες συνθήκες συνεχίζονται και για εμάς. Η κάλπη είναι άδεια. Και αυτό που πράττουμε είναι να αναδεικνύουμε αντιπολιτευτικά αυτά τα οποία δυστυχώς έχουν καταστήσει τη Νέα Δημοκρατία
μια σημητικής χρήσης κυβέρνηση. Μόνο ο κύριος Σημίτης λείπει από το Υπουργικό Συμβούλιο. Σημητική στο Μαξίμου, σημητική υπουργή, σημητική υποψήφιοι ευρωβουλευτές. Άρα αυτό το οποίο εμείς κάνουμε είναι να δείχνουμε στους πολίτες αυτές τις αντιφάσεις της κυβέρνησης, να παρουσιάζουμε τα θέματα τα οποία με προτάσεις επιχειρούμε να λύσουμε. Κοιτάξτε να δείτε, για παράδειγμα, έχουμε δύο Σομαλούς γνωστούς των αρχών, μπήκαν στο σπίτι του πρώτου ορόφου μιας 36χρονης και όχι μόνο επιχείρησαν να τη ληστέψουν για τη βιάσουν, επιχείρησαν να ψάξουν να δούνε και το στόμα τους δια της βίας, εάν έχει χρυσό δότη να τους αφαιρέσει. Ούτε στο Auschwitz αυτά. Αυτοί είναι γνωστοί των αρχών. Αυτοί πήγαν στη δικαιοσύνη, αφέθηκαν ελεύθεροι, κυκλοφορούν ελεύθεροι, δεν ξέρουμε πού βρίσκονται, πού κατοικούν και δεν εμφανίζονται παρά την απόφαση της τακτικής δικαιοσύνης να δίνουν το παρόν στο αστυνομικό τμήμα. Δηλαδή έχουμε μια εγκληματικότητα η οποία είναι αχαρτογράφητη και μας μιλάνε μετά από τόσους μήνες από τις εκλογές που έχει αλλάξει ο κύριος Μητσοτάκης τρεις υπουργούς δημόσιας τάξης, προστασίας του πολίτη, να μας λένε για τάξη και ασφάλεια και νόμο και τάξη. Υπάρχουν λοιπόν πράγματα από την οικονομία μέχρι τα εθνικά θέματα τα οποία αναδεικνύουμε και γι' αυτό είναι ίσως ο μόνος πρόεδρος, ο Κυριάκος Βελόπουλος, που μπορεί να κυκλοφορεί χωρίς ασφάλεια στις λαϊκές αγορές και αλλού και να μιλάει και να συνομιλεί με τον κόσμο. Ωραία. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε με τον κύριο Σκάλκο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία. Πάω σε διαφημίσεις και σε λίγο πάλι μαζί.